Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλο ένα εδώ είμαστε, έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Ένα εδώ είμαστε πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό, αποκλειστικό, αποκλειστικό, super duper power, αλλά και sour. Θα μου πεις το sour, πώς σου ήρθε βρε αγόρι μου? Γιατί ακούστε να δείτε, αυτό είναι ένα σκοτσέζικο τηλεοπτικό ντουζ που μία σε κρυώνει, μία σε ζεσταίνει, μία σε καίει και μία σε δροσίζει. Εμείς θα επιλέξουμε ποιους θα κάψουμε και ποιους θα δροσίσουμε. Έτσι δεν είναι, παιδιά μου. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπουγά. Έτσι είναι. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά εσείς? Τι κάνω, πώς πάει η οικογένεια, τα παιδιά όλοι καλά? Όλοι καλά. Πάντα καλά να είστε. Φιλιά πολλά να δώσεις και στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαρίστως. Καλύτερα είσαι τώρα, ε? Καλύτερα είμαι. Δηλαδή, όσο βλέπω και μικραίνει το γυαλί, νομίζω ότι σιγά σιγά το ξεπερνάς. Την επόμενη νομίζω θα σε χωρίς. Την επόμενη θα βάλω της μοιοπίας, που δεν έχω μοιοπία, για να βλέπεις και τα μάτια μου. Και την παραπόμενη τίποτα. Θα βάλω τα άλλα, τα ακριλικά που βάζουν. Ποια? Στα νύχια που βάζω. Στα νύχια, ναι. Ακριλικό στα νύχια. Ναι. Όταν σου κάνω ακριλικό και έχει ευαισθησία ή δεν φοράνε κάτι πλαστικά μεγάλα. Δεν ξέρω, εγώ δεν μου φοράνε ούτε γυαλιά ούτε τέτοια. Θέλω να με βλέπουν με γυμνό μάτι μου. Είπανε. Ή όταν κάνεις ηλεκτροκόλληση. Α, ναι, εκεί ναι. Εκεί φοράμε και μάσκα. Ναι, φοράμε και μάσκα. Εσύ βάζεις. Τι θέλεις να πεις, εγώ όχι. Δεν σ' αρέσει. Συγνώμη, δεν μ' αρέσουν οι μάσκες. Θοδωρή, η μπλούζα του Αλέξανδρου δεν σε έχει εντυπωσιάσει? Μα ναι, πάντα, σ' αρέσει. Ναι. Είναι κουρικίτα κάτι, κουρικίτα κάτα. Κουρκίτα κάτι, κουρκίτα κάτι. Καλά, το TikTok αυτό τι χαμό έκανε. Χαμό έκανε, παιδί μου, αφού είναι κουρίκι. Κουρίκι λέει, σκουλίκι. Σκουλίκι είσαι κι εσύ, σκουλίκι είσαι κι εσύ. Σκουλίκι είναι κι αυτός, σκουλίκι είναι κι αυτή. Σκουλίκι, σκουλίκι, σκουλίκι. 7 εκατομμύρια προβόλια. Δεν ξέρω, παιδί μου, 100, 200. Ξεπέρασε και την... Μαντώνη. Κουρίκι. Ναι, την κουρίκι. Κουρίκι είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε. Για τα καλά πια, Φεβρουάριος. Πάμε σιγά σιγά στις απόκριες. Τώρα θα δούμε και όλους τους καρνάβαλους κανονικά που θα τους θεωρήσουμε για απόκριες, αλλά είναι έτσι και στην καθημερινότητά τους. Πολύ καρναβάλι πέφτει γύρω μας. Το έχετε καταλάβει. Ο βασιλιάς καρνάβαλος για μένα, βέβαια, τα τρία τελευταία χρόνια μπορεί να είναι λίγο πολλά κιλά για να είναι βασιλιάς πάνω στο «είναι ένας». Ναι, η Γιούλη το κατάλαβε. Λοιπόν, το τριώδιο ξεκίνησε. Το τριώδιο έχει ξεκινήσει, έχει ανοίξει για τα καλά. Εμείς το έχουμε ανοίξει λίγο πιο πριν, βέβαια, φέτος. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι κάνετε άλλο, πείτε μου? Καλά είμαστε. Όλα καλά. Θα δώσουμε ωραίες συμβουλές και σήμερα. Ναι. Πίνω λίγο ένα τσαγάκι και εσύ πίνεις. Και εγώ τσαγάκι. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχες, τσάι. Ναι, ναι. Το έχεις καθιερώσει. Και εγώ η φωνή μου δεν είναι πολύ καλά, γιατί έχω αρχίσει τώρα και κάνω και λίγη πρακτική με τη δασκάλα μου, γιατί θα επανέλθω στα τραγουδιστικά. Α. Με μια μεγάλη συνεργασία φωτιά. Mm. Και εγώ θα κάνει φωνητική. Και εγώ θα ξεκινήσει φωνητική. Αλήθεια? Ναι. Έχεις ξεκινήσει ή είχες? Είχα ξεκινήσει παλιό. Με το διάφραγμα. Άνοιγε, κλείνε, άνοιγε, κλείνε. Λόγω και για το πιλάτες, πιλάτες γιόγκα που ήθελα με τις αναπνοούλες. Α, για τις αναπνοούλες. Ξέρεις με ποια? Με την Τζουλή. Όχι. Με τη Γιουλή. Όχι, με τη Σοφία τη Βόσου. Α, φοβερή την αγαπημένη. Φοβερό παιδί, φοβερή γυναίκα. Είναι τυπάρα. Μας παρακολουθεί, γι' αυτό λέω. Τη λατρεύω. Τη λατρεύω και την αγαπώ και το λέω και το φωνάζω. Είναι τυπάρα η γυναίκα. Αλήθεια είναι τυπάρα. Δηλαδή την πάω πάρα πολύ. Και φωνάρα. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε γι' αυτό. Τώρα είναι λίγο να το πω. Αλλά είναι τυπάρα. Τι έχουμε ετοιμάσει σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Κοντά μας η Μπάρμπαρα Κίρκη με ένα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο που τον έχουμε αγαπήσει και τηλεοπτικά από τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή σήμερα θα μας μιλήσει για την μεγάλη του αγάπη και σχέση με τον αχώριστο φίλο του Σκύλου Δελματίας, το οποίο ποτέ δεν έχω δει από κοντά και γι' αυτό ήθελα και να το φέρω και στο στούντιο. Έχουμε πολύ ωραία βίντεο μόδας, πολύ ωραία πράγματα γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί σήμερα νομίζω ότι πιο πολύ είναι ένα θέμα που είναι πιο κοντά στη Γιούλη. Γι' αυτό φορέσε και αυτό το δασκαλέτο που θα μας κάνει μάθημα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και για άλλο λόγο είναι, θα το πούμε είναι μετά από... για κρύωμα γι' αυτό. Για άλλο. Θα το πούμε σε 4-5 μήνες. Σε 4-5 μήνες θα το πούμε. Σε 4-5 μήνες δεν θα το λέμε, θα φαίνεται. Θα το βλέπουμε, ναι. Θα το βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ πάντως... Ναι. Πρέπει να πείτε ότι σε αυτό εδώ το πλατό είμαι πολύ γούρικος στις κυλίτσες και στα παιδιά. Ισχύει. Όσα χρόνια είστε εδώ, όλο κάνετε παιδιά. Γενοβολάτε. Γενοβολάτε. Είδες, Γιάννη, είμαι καρπερός παρουσιαστής. Δίνω τον καρπό μου. Παντρεύεις κόσμο. Και εσύ. Παντρεύεις κόσμο. Χωρίζω κόσμο.
Δεν το ξέρω. Και χωρίς να το θέλω και η θελημένα. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Κυρίως άθελά μου. Δεν το φταίω εγώ αν με θέλουν και οι δύο. Ναι. Αλλά και η θελημένα καμιά φορά μπορεί να συμβεί. Τι είστε δηλαδή, το τρίτο πρόσωπο? Είμαι το τρίτο. Άθελά του όμως. Είσαι το... Καταλαβαίνεις. Μπορεί να είναι το κέρατο, μπορεί να είναι το πρόσωπο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Για να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχήν, να μείνουμε εδώ. Τι λέμε. Λόγω ακραίες. Περίοδος το βλέπεις. Καιρικές συνθήκες γίνονται συχνότερες με χαμηλότερες θερμοκρασίες τώρα. Φλεβάρης και Μάρτης, να ξέρετε, το είδατε ότι θα αρχίσει πολύ κρύο. Ναι, ναι. Και θα πέσουν και χιονάκια και τέτοια. Και να πούμε λίγο τώρα, βλέπουμε εδώ μια φωτο. Είναι όταν θέλουμε να κάνουμε γυμναστική, αν πώς να πούμε. Αν έχουμε πυρετό και αν νιώθουμε καταβεβλημένοι. Ναι. Και κάποιο κρυολόγιο. Κάποια στιγμή που ήμουν λίγο κρυωμένος, μου είχε πει. Και αν γίνεται να κάνουμε γυμναστική αυτό. Ναι, μου είχε πει ο γιατρός να μην πάω γυμναστήριο, γιατί μπορεί να μου κάνει υποτροπή. Γιάννη μου, λίγο νεράκι. Και θα γίνω χειρότερα. Ναι. Εγώ πήγα και όντως, παιδιά, το βράδυ ψινόμουν στον πυρετό. Mm. Ίσως επειδή εγώ έπαιξα και πάρα πολλά κιλά. Ή το να πας να κάνεις ένα περπατηματάκι, άλλοι λένε ότι μπορεί να σου κάνει και καλό. Ναι, συνήθως θα σου κάνει καλό αν κάνεις ήπια άσκηση. Και καλό είναι όχι με πολύ κόσμο. Τώρα εσύ πήγες στο γυμναστήριο που είχε πάρα πολύ κόσμο. Καλό είναι και για σένα, αλλά και για τους άλλους να τους προστατεύσουμε, να μην τους κολλήσουμε. Αλεξανδρέα μου, βεβαίως. Πήρες και ειδικά αυτές τις δύσκολες περιόδους. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν, πες μας και εσύ Γιούλη λίγο για το όταν είσαι κρυωμένος. Ναι, αρχικά το θέμα είναι αν έχεις πυρετό ή δεν έχεις. Ξεκινάμε από εκεί. Mm-hmm. Γιατί αν έχεις πυρετό πρέπει να καθίσεις σπίτι σου σίγουρα, όπως είπες και εσύ. Και δεν μιλάμε για θέμα COVID και τέτοια, μιλάμε για κρύωμα φυσιολογικό του χειμώνα που κρυολογήσαμε. Mm-hmm. Εντάξει, μην τα μπερδεύουμε. Τώρα, οι επιστήμονες λένε ότι αν είναι πάνω από το λαιμό το κρύωμα, δηλαδή είναι μια καταρροή. Ένα μπούκωμα, ένα πήξιμο. Ναι. Μπορείς να κάνεις μια ήπια μέτρια άσκηση, έτσι δεν είναι. Δεν σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Απλώς όχι με πολύ κόσμο και... Θέμα μικροβίων. Έτσι, μπράβο. Και μην μεταδώσουμε και τίποτα. Καλό είναι να προστατευόμαστε. Και τώρα ήδη με τον ιό, με τον κορονοϊό, ήδη... Αν και οι περισσότεροι γυμνάζονται, είδες, και μέσω γυμναστήριο είμαστε με μάσκες. Ναι. Λέω. Εντάξει, τώρα είναι λόγω COVID, δηλαδή εμείς μιλάμε γενικά. Ναι. Εμείς μιλάμε τώρα για αν εκδηλωθεί ένας βήχας, ένας πυρετός. Mm-hmm. Μια ήπια ίωση. Για πες μου, συνεχίστε και θα πω εγώ τα δικά μου. Mm-hmm. Άρα μπορούμε να κάνουμε αν είναι από το λαιμό και πάνω. Αν είναι από το λαιμό και κάτω, δηλαδή αν είναι κρύωμα, πυρετός. Πυρετός, καθόμαστε σπίτι, ενυδατωνόμαστε όπως ξέρουμε. Δηλαδή, φροντίζουμε τον εαυτό μας κανονικά, όπως όταν είμαστε άρρωστοι. Παίρνουμε κάποιο παυσίπονο, ίσως κάποια αντιβίωση, αν είναι κάτι μπορεί να χρειαστούμε και βιταμίνες. Από εκεί και πέρα, μια ισορροπημένη διατροφή. Καλό είναι τώρα αυτή την περίοδο να βάλουμε κοτόσουπες, μοσχαρόσουπες και στο μεσημεριανό μας γεύμα και στο βραδινό. Γιατί είναι ελαφριές, δεν είναι. Σαφώς, εννοεί. Και έχουν. Και να βάζουμε την πατάτα μας μέσα, το καρότο μας, το κρεμμυδάκι μας και το ζωμό είναι πολύ ωραίο και θρεπτικό. Εννοείται ότι αν πάμε στο γυμναστήριο, ακόμα και μια ήπια, ένα ήπιο κρυολόγημα να έχουμε και νιώσουμε κάπως άσχημα, σταματάμε την προπόνηση, δεν καλά, το συζητάμε. Δεν συζητάμε. Και γυρίζουμε σπίτι μας. Πολλές φορές πιστεύετε όμως, ή όταν και εσείς το έχετε δει στην πράξη, έχοντας μία μικρή αδιαθεσία, λέω μπα, μωρέ, δεν θα πάω. Και μετά μου πιάνει και λέω ότι θα πάω. Το πιστεύετε ότι μέσα από το λίγο διάδρομο και από το γυμναστήριο γυρνάω σπίτι μου και νιώθω ότι καλύτερα. Δεν με έχει ρίξει στο κρεβάτι και ότι νιώθω λίγο καλύτερα. Ναι, μπορεί να σου δώσει μια ενέργεια, μια ευεξία, όπως λέμε εμείς. Και να σε έχει κάνει να το ξεπεράσει και σιγά-σιγά. Ναι, ναι. Ανάλογα τώρα, ξέρεις, και το επίπεδο του ασκουμενού μας. Δηλαδή κάποιος που, όπως ο Αλέξανδρος, γυμνάζεται σε καθημερινή βάση, έστω και λίγο, μπορεί να πάει. Δηλαδή, για 20-30 λεπτά θα πας στο γυμναστήριο και να απομονωθεί, δηλαδή, όσο μπορείς μακριά από τον πολύ κόσμο, να κρατάς τις αποστάσεις σου. Αλλιώς, μπορείς να κάνεις το περπάτημά σου, επειδή κάνεις και το αερόβιο εσύ, να το κάνεις έξω, στο δρόμο. Στο πάρκο, απέναντι από το σπίτι σου. Ναι. Και ακόμα και το χειμώνα, θέλω να σας πω ότι και το χειμώνα, παιδιά, το να έχει έξω κρύο, δεν εννοώ να τρέχεις όταν έχει πολύ κόσμο και τα λεωφορεία περαδόθεν μέσα στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια, βοηθάει. Πολύ λένε έχει κρύο να μην τρέξω. Εγώ σας πληροφορώ, όταν έχει κρύο
και με το σορτσάκι σου να τρέξει στο σώμα σου, πώς να το πω, απασφαλίζει πιο εύκολα, θωρακίζεται πιο εύκολα. Πολλές φορές δεν βλέπεις, εμείς δεν είμαστε σε ένα μαγαζί, εγώ ας πούμε είμαι στο μαγαζί μου πολλές φορές και βλέπω απ' έξω και περνάνε που κάνουν τζόκινγκ με σορτσάκια και κοντομάνικα, 10 η ώρα το βράδυ με την παγωνιά και λέω εσύ, και εγώ είμαι μέσα έτσι. Αυτοί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί το σώμα ενεργοποιείται. Έτσι, έτσι. Γιατί οι χειμερινοί κολυμβητές, γιατί κάνουν όλο το χειμώνα περισσότερο κολυμβητές. Και γιατί δεν κρυώνουν και εύκολα, σχεδόν ποτέ. Αυτό. Και ανάλογα τώρα και η περίοδος επώασης του ιού, ποικίλια. Αλλά συνήθως διαρκεί περίπου 2 μέρες, κυρίως ξέρεις, όταν έχουμε συνάχη. Αν έχουμε... Κάποιοι άλλοι έχουν αρκετό βήχα, άσμα, μην τα μπερδεύουμε λίγο αυτά. Και καλό είναι εκεί να μείνουμε 2-3 μέρες, να απομονωθούμε, να μείνουμε σπίτι μας. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη μόλυνση του βλενογόνου κορυφώνονται σε 1 με 3 μέρες και διαρκούν εδώ παραπάνω, 7 με 10 μέρες. Περιστατικά μπορεί να επιμείνουν και να είναι ως και 3 εβδομάδες. Δεν μιλάμε για κορονοϊό, έτσι. Όχι, όχι. Όταν έχουμε κορονοϊό, ό,τι και εκεί να θα είναι... μιλήσει ο κύριος Τσιόδρας. Ναι, καθόμαστε σπίτι. Πώς μας, Τσιόδρας. Πόσον είπες? Τσιόδρας. Τσιόδρας. Ο κύριος Τσιόδρας. Πού είναι αυτός? Είναι στο λοιμοξιολογείο. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη δεύτερη φωτογραφία. Έχουμε και δεύτερο θέμα, δεν έχουμε? Όχι. Για το εδώ είναι που πας στο γυμναστήριο και είσαι καταβελημένος και βλέπεις δηλαδή... Ότι δεν αντέχει. Καλό είναι να αποχωρήσεις. Παρά να πιέσει πολύ τον οργανισμό. Να πιέσει τον οργανισμό. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι κρύωμα και γυμναστική. Επιστημονικά και όχι. Θέλω εγώ δηλαδή έτσι να κάνω ένα μικρό σαμαγάκι για να πω. Όταν νιώθουμε ότι απλά έχουμε ένα βιχαλάκι ή έχουμε λίγο συνάχη, βγαίνουμε να κάνουμε απαλά τη γυμναστική μας, μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό μας και να δυναμώσουμε πιο πολύ. Ναι. Όταν όμως είμαστε βαριά, δηλαδή έχουμε πνευμονικό, δεν έχουμε, το στήθος μας πονάει, έχουμε πυρετό κτλ., καθόμαστε σπίτι. Γιατί μπορεί η γυμναστική και δει η έντονη να μας υποτροπιάσει και έτσι να κάνει πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Καλά τα έμαθα, παιδιά μου. Καλά τα έμαθες, καλά μας τα είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε το μάθημα, θα τα ξαναπώ αν θέλει. Να πούμε. Να πει. Τι πήγα να πω? Κάτι πήγες να πεις τώρα. Με αποσυντώνησες τώρα. Ρε παιδιά, γιατί δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις αυτό. Πήγα να πω, παρακαλώ, αποσυντονίζεις τον κόσμο. Αποσυντονίζω τον κόσμο. Και δεν μας έχεις πει κάτι άλλο. Όλα αυτά τα βιβλία. Τα έχω διαβάσει όλα. Ναι. Αυτά τα διαβάζω στα break και κάθε φορά που τελειώνω και ένα το αφήνω μετά εδώ. Α, δεν είναι του φίλου μας του Σπύρου του Μπιμπίλα? Όχι, μόνο εκείνο πάνω είναι του Σπύρου που είναι το ημερολόγιο που μας είχε φέρει και μας είχε δείξει. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Το ξέρατε εσείς αυτό? Να το πάρεις αυτό, να το διαβάσεις, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. 10η έκδοση. Λοιπόν. Να πούμε και λίγο αντενδείξεις ή όχι? Ναι, να πούμε, να πούμε. Ο πυρετός αποτελεί ίσως το πιο ισχυρό μήνυμα για να διακόψουμε την άσκησή μας και να παραμείνουμε στο σπίτι, όπως είπαμε. Ο οργανισμός μας βρίσκεται αντιμέτωπος με τον πυρετό, η θερμοκρασία του σώματός μας αρχίζει να ανεβαίνει και να ξεπερνάει τους 37 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ξεκινάμε την άσκηση με ήδη υψηλή εσωτερική θερμοκρασία. Άρα, τι κάνουμε? Αυξάνουμε τον ρυθμό παραγωγής υδρότα. Με κίνητο να αφυδατωθούμε, γι' αυτό λέω αρκετά υγρά, ηλεκτρολίτες, τις σουπίτσες μας και να υποτροπιάσουμε εκεί πέρα. Παρατείνοντας έτσι το διάστημα ανάρρωσή μας. Να μην υποτροπιάσουμε. Ναι, να μην υποτροπιάσουμε. Ναι. Mm-hmm. Τυπικά ο πυρετός συνοδεύεται πάντα με ρίγος, ζαλάδα, τάση για εμετό. Κάποιοι άλλοι έχουν τώρα είναι και ίωση με τη γαστρεντερίτιδα. Ναι, πολύ. Μην πάμε τώρα στο γυμναστήριο και είμαστε συνέχεια πέρα δόθε με την τουαλέτα. Ναι, μην πάμε να κάνουμε καμία βαβήθηση και... σωστά. Κατάλαβες, ναι. Και δεν κρατηθείς. Λοιπόν, πάντως το θέμα μας είναι ότι... Προσέχουμε για να έχουμε. Η γυμναστική βοηθάει. Δεν είναι εχθρός του κρυώματος, βοηθάει, αλλά όταν έχουμε κάνει σωστή διάγνωση, ξέρουμε τα περιθώριά μας. Εντάξει. Για να μην γίνει και κανένας περίεργος και ανεπιθύμητος τραυματισμός και τρέχουν μετά οι γυμναστές χωρίς να το φταίνε. Και πριν ξεκινήσουμε τη γυμναστική μας, καλό είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας. Ναι. Αν είμαστε εννοείς με κάποια από τα συμπτώματα. Ναι, ναι. Σας αποδεσμεύω και τους δύο, γιατί ξέρω ότι τρέχετε και με το Future Fitness, έτσι κάνετε τις διάφορες αλλαγές, όσο να είναι, καινούρια πράγματα κτλ. Και ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη και την ερχόμενη εβδομάδα. Να δώσουμε άλλο ένα δωράκι. Να δώσω σήμερα ένα δωράκι. Οι 10 πρώτοι που θα μας τηλεφωνήσουν στο 210-92-362-62 ναι. Θα κερδίσουν από ένα χρόνο συνδρομή. Τι λες καλέ! Γιάννη, οι 10 πρώτοι. Πήγαινε πάρω και πάρε τώρα, 210-92-3 62-62. Άκου ένα χρόνο συνδρομή και δεν θα πάρω. Λοιπόν,
Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ, την επόμενη εβδομάδα κοντά μου. Φεύγω και υποδέχομαι Μπάρμπαρα και εκεί με τον ιδιαίτερο καλεσμένο της, αλλά και με ένα πολύ αγαπημένο μικρό τετράποδο, μικρό δεν το λες, που το αγαπάμε πάρα πολύ. Για να πετύχεις τον στόχο σου, θέλεις συγκέντρωση. Να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου. Να έχεις ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεσαι καθαρή δύναμη. Και αυτή στην δίνουμε εμείς. Powerinmeat.gr. Η ειδική στην αθλητική διατροφή με προϊόντα κρέατος εξειδικευμένα για αυτούς που θέλουν μέγιστες αποδόσεις. Βρείτε τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα κρέατος με ένα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Powerinmeat.gr. Το κρεοπωλείο των αθλητών. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και όπως σας είπα θα έχω την καλύτερη παρέα και καλλιτεχνική και παρέα που έτσι λατρεύει τους μικρούς μας φίλους και βεβαίως δεν θα μπορούσε να ήταν σε άλλη στήλη από τις Μπάρμπαρα Σκύρκη όπου λατρεύει πρώτα απ' όλα τους ωραίους άντρες και υπερλατρεύει τους ωραίους άντρες που αγαπάνε πολύ τα σκυλιά. Γιατί αν είσαι πολύ ωραίος άντρας και δεν αγαπάς τα σκυλιά, δεν πρόκειται να σε κοιτάξει Μπάρμπαρα. Αν είσαι και λίγο ασκημούλης και λατρεύεις τα σκυλιά, θα πιάσετε και μια κουβέντα. Καλά, δεν τα λέω. Πολύ ωραία. Δημοσθένη Τσιμάνης εδώ κοντά μας, γεια σου Δημοσθένη μου, πολύ μαζί με τον Αχιλλέα του, έναν αλαλέον, που 6 χρόνια νομίζω ότι σου έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον τη καθημερινότητά σου. Τέλειος. Και είδα και κάτι φωτογραφίες, έχουμε κάνει ο βιντεάκι ότι του βρίσκε και κεράκια, ε. Όταν ήταν 3 χρονών του είχαμε κάνει μια τούρτα, από εκεί και πέρα. Ήτανε κάθε δωρό. Χρόνο, κάτι του κάνουμε. Κάτσε, ήτανε τούρτα που τη φάγατε εσείς, γιατί έχω δει και τούρτα που μέσα είναι που την κόβεις και τρώει λιχουδιές. Το έχω δει και αυτό. Όχι, όχι, ήτανε δικιά μας κανονικά, έφαγε και εκείνος. Αλλά και ήταν, αν θυμάμαι, σαν δελματίες και τα λοιπά. Έτσι, έτσι ήταν. Θα τα δούμε και στο βίντεο. Να πω βέβαια ότι ο λόγος που είναι κοντά μας είναι κατά πρώτον η μεγάλη του αγάπη για τον Αχιλλέα. Και πέραν από αυτό για να αποδείξουμε και για να πούμε ότι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από τη μόδα, που έχει περάσει από το GNTM, που πρόσφατα ήταν στο Just the Two of Us, άσχετα που έφυγε νωρίς, δεν φταίει αυτός, πολλές φορές είναι συγκυρίες. Το σύστημα είναι. Πάντως που τον απολαύσαμε στο τελικό, παρόλα αυτά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ασχολείται και με τον εαυτό του και με τη μόδα και με το θεαθήνε και με το έξω, αλλά η αγάπη για τα ζώα είναι αγάπη για τα ζώα. Και εδώ θέλω να πω ότι στάρ παγκοσμίου φήμης σε όλα τα επίπεδα και σε όλο τον πλανήτη δίνουν ίσως και όλη τους τη ζωή και την περιουσία τους φεύγοντας που τη γράφουν στα μικρά τους ζωάκια όσα και αν έχουν, το ξέρεις. Και πόσο μάλλον θα θέλαμε να πούμε ότι πόσο Δημοσθένης είναι ένα νέο παιδί που αγαπάει όπως και εσύ το ίδιο. Δηλαδή, απλά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι που μπορούν να έχουν ζωάκια.
Ο Δημοσθένης τον έχει ήδη 6 χρόνια και είναι ένα νέο παιδί. Ναι, δηλαδή, που ακόμα δημιουργείται, καλλιεργείται και τρέχει, αλλά παρόλα αυτά. Που έχει, είναι υπεύθυνος, έχει πολλές υποχρεώσεις, τρέχει σε δουλειές. Θα βλέπουμε λίγες φωτογραφίες, γιατί μετά μου μιλήσει και λίγο για τα παιχνίδια. Αν και την. Θα σου κάνουμε και ένα αφιέρωμα για τα παιχνίδια και για όλα αυτά. Αμέ. Μόνο για αυτά, χωρίς τον Αχιλλέα. Εδώ βλέπουμε από μικρό. Θέλω να μου πεις λίγο. Αν θέλεις να μας ξανάρθεις, βέβαια. Εννοείται, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Θα κάνουμε μπράβο και να μιλήσουμε χωρίς τον Αχιλλέα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή σκυλή δελματίας και έτσι είπα και στην Βάρβαρα, με χίλια λέω εννοείται, δεν έχουμε φέρει ποτέ στην εκπομπή. Και δεν έχουμε και δει και από κοντά. Και είναι και ένα ζώο που δεν το βλέπεις πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να έχει γίνει κάποια στιγμή μόδα με τις ταινίες και όλα αυτά. Ναι. Αλλά δεν το βλέπεις να περπατάει και παντού. Θέλω λίγο να με βάλεις στην νοοτροπία. Γιατί επέλεξες αυτό το ζώο, αυτή τη ράτσα, ή αν έγινε τυχαία. Και τι, εσύ που το ζεις, τι έχει θετικό, στα ζώα όλα είναι θετικά, αλλά λέω, όλα έχουν όπως και οι άνθρωποι και τις παραξενιές τους. Το σκυλί δελματίας είναι εντυπωσιακό, είναι εκθαμποτικό, είναι αυτό που βλέπεις με το μαυρό, ας πω. Πες μου τα καλά του, τα κακά του, τη συμπεριφορά του, την προσωπικότητά του. Καταρχάς και γιατί διάλεξε δελματίας. Ναι, αυτό. Ναι. Θα σας πω μια μικρή ιστορία στην αρχή. Θα σας πω ότι μικρό με πήγαινε η μαμά στο κινηματογράφο καλή ώρα. Και βλέπαμε, είδαμε, έτυχε να δούμε τα 101 σκυλιά της δελματίας. Οπότε μου είχε μείνει στο μυαλό μου ότι πάντα θα ήθελα ένα σκυλί δελματίας. Γιατί είναι μια περίεργη ράτσα, θα ήθελα να γνωρίσω ένα σκυλί δελματίας. Και για να περάσουμε ένα ωραίο μήνυμα, αν δεν είχα καψούρα με τα δελματίας, σίγουρα θα έπαιρνα από μια φιλοζωική και να προτιμήσουμε να πάρουμε ένα σκυλάκι από μια φιλοζωική. Τώρα, σχετικά με τον Αχιλλέα και τον δελματίας. Είναι περίεργα σκυλιά. Είναι εγωιστές. Μπορεί να φτάσουν 10-12 χρονών και να είναι σαν κουτάβια. Είναι μέσα στην ενέργεια. Δηλαδή, 3-4 βόλτες την ημέρα δεν φτάνουν για τον Αχιλλέα. Οπότε, όσο μπορώ, με βάση και το πρόγραμμά μου, προσπαθώ να τον πηγαίνω και σε κάποια πάρκα. Ναι, γιατί δεν είναι και αυτό που μπορεί να αφήσει με σπίτι να παίξει. Πού να παίξει αυτό το ζώο. Και θα σου πω κάτι το οποίο δεν το συνιστώ. Επειδή τον έχω και μέσα στο σπίτι και είναι διαμέρισμα, τον έχω και φουλ κακομαθημένο. Δηλαδή, ας τα σπάσει όλα, πραγματικά. Νιώθω λίγο. Είναι ένα σκυλί που έχει μεγάλη και είναι ψηλό την ουρά. Περνάει από το τραπεζάκι σαλονιού. Περνάει από και κάνει αυτό και πέφτει ένα μπιμπελό. Τι θα πεις τώρα το ζώο, ότι βρε, κατέβα στην ουρά σου, το περνάς. Δηλαδή, ήξερε τι πήρε και δέχεται και τις συνέπειες. Μπράβο, ακριβώς. Αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα που λες, γιατί πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι όταν επιλέγουμε ένα ζωάκι. Έτσι. Ανάλογα με το μέγεθος, όπως και το ίδιο και με γατούλες. Γιατί και οι γατούλες δεν κάθονται κάτω, πηδάνε. Δεν μπορείς να πάρεις κάτω και να μην ανέβει πάνω στα ντουλάπια. Ακόμα ξέρεις ότι οι κουρτίνες σου μπορούν να σκιστούν λιγάκι. Άρα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι τι παίρνουμε. Κοίτα, από τη στιγμή που το βάζεις σε ένα διαμέρισμα, το εκάστοτε ζώο κάνει μια υποχώρηση. Οπότε και εσύ πρέπει να κάνεις τις απαραίτητες υποχωρήσεις. Π.χ. έτσι, πρέπει όπως και ένα παιδί. Είναι ένα ζώο το οποίο βέβαια όπως το βλέπεις, λες ότι δεν έχει καθόλου τρίχωμα. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα τα κοντότριχα. Εννοείται ότι θα αφήνει τρίχωμα. Βέβαια, οι άνθρωποι που αγαπάμε τα ζώα δεν μας πειράζει ό,τι και να αφήνει. Όχι, κύριε. Έχουν φύγει αρκετά. Γιατί ας τον Αχιλλέα να πάει στον μπαμπά του. Κάτσε. Γιατί θα κυβηθήσει και η γυναίκα, θα αρχίσει να σε γλύφει και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, άσε με. Και επειδή έχει πάρει και από τον μπαμπά και κυνηγάει τις όμορφες γυναίκες. Άρα είναι, και, είναι και αυτό. Έχει πάρει και από τον μπαμπά, Γιάννη. Παρακαλώ πολύ να έρθουν οι δέστρες. Λοιπόν, φέρνεις λοιπόν το ζωάκι αυτό στο σπίτι. Μέσα στα αυτά τα 6 χρόνια, αν σου έλεγα να μου γράψεις λίγο για τα σκυλιά δελματίας, αυτά που ήξερες, γιατί παίρνοντας ένα δελματίας, κάποιοι θα σου είπανε, είναι φιλικά, είναι παιχνιδιάρικα, είναι ατίθας. Και σήμερα, 6 χρόνια μετά, πες μου λίγο για το χαρακτήρα γενικά και για τον Αχιλλέα, που πιθανόν σε κάποια έχεις βοηθήσει εσύ στο να διορθωθούν. Ωραία. Όχι, δεν προσπάθησα ποτέ να τον διορθώσω. Τον έχω πάει για εκπαίδευση για να ξέρει τα βασικά και να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε κάποιες βασικές αρχές. Δηλαδή, τι ήταν αυτά που του έμαθες. Λέει το να είναι υπάκουες, υπάκουες στο φαΐ του. Να είναι υπάκουες, προσπάθησα πάρα πολύ. Τώρα έχουμε ξεφύγει τα τελευταία 2-3 χρόνια, γιατί δεν τον βλέπω κι εγώ πάρα πολύ. Τον πηγαίνω λίγο στη μαμά να τον προσέχει όταν τρέχω με διάφορες δουλειές. Οπότε, όπως σου είπα, τον έχω φουλ κακομαθημένο. Από εκεί πέρα είναι φοβερά εγωιστικά σκυλιά. Δηλαδή, θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Αν ένα σκυλί θέλει μια δουλειά Α, αυτό θέλει Α ή στο τετράγωνο ή στον κύβο, μη σου πω. Από εκεί και πέρα θέλει αρκετή ενασχόληση, γιατί όσο χάνεις αυτή τη σχέση, επειδή για μισό χρόνο που έλειπα στο GNTM, το κατάλαβα αυτό όταν τον ξαναείδα. Ναι, μεν χάρηκε, αλλά είχαμε χάσει μια σχέση. Επαφή.
επαφή αφεντικού στο σκυλιού. Σου έκανε λίγο αυτό που λέμε αντίπεινα επειδή τον άφησες. Αντίπεινα μου κάνει κάθε φορά που μπορεί να μην τον βγάλω μια παραπάνω βόλτα κτλ. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό, κατουράει για να σε σπάσεις. Μπαίνω στο σπίτι και το καταλαβαίνω, πίστεψέ με, με διάφορα πράγματα που είναι στον αέρα. Πόσες ώρες πρέπει να λείπεις για να θυμώσει, σε εισαγωγικά θυμώσει. Τα σκυλιά νομίζω επειδή δεν καταλαβαίνουν το χρόνο, καταλαβαίνουν ότι τους λείπεις, είτε λείπεις μία ώρα, ένα λεπτό, είτε δύο εβδομάδες, το σκυλί καταλαβαίνει ότι του λείπεις, άρα και πέντε λεπτά να λείψεις. Του φύγες. Ναι, ναι, απλά μήπως, ας πούμε, είναι λίγο απομονητικούλης, όχι. Κοίτα, σου πω, δόξα τω Θεώ, έχουμε βρει μια ισορροπία τώρα τελευταία με τη μαμά που το αφήνω. Έχει μάθει πάρα πολύ και τη μαμά, οπότε, τη μαμά μου. Οπότε, εντάξει, βρίσκεται μια ισορροπία, δεν την καταλαβαίνει τόσο την, την έλλειψη, αλλά... Τι θα έλεγες για τα σκυλιά δελματίας γενικά, ότι τα προτείνεις για ανθρώπους ας πούμε, που έχουν, επειδή λες ότι είναι ένα μωρό ακόμα, που έχουν μικρά παιδιά και θέλουν παιχνίδι. Τα προτείνω σε φουλ ενεργητικούς ανθρώπους. Δηλαδή να είναι πολύ ενεργοί μες τη μέρα τους. Να είναι δραστήριοι γενικά. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ τον έπαιρνα και σε προπονήσεις στο μπάσκετ όταν πήγαινα. Τον έπαιρνα έξω όταν ήμουνα με τη μηχανή και τον είχα και τρέχαμε μαζί. Τρέχει. Που αυτό βέβαια είναι και αναγκαστικό, έτσι δεν είναι. Ναι. Εννοώ ότι πρέπει αυτό το σκυλί να εκτονωθεί. Το έχει ανάγκη. Το έχει ανάγκη. Η συντήρησή του, η καθημερινή του φροντίδα απαιτεί κάτι ιδιαίτερο. Θα σου πω, είναι πέρα από ένα κανονικό pet που έχουμε στο σπίτι, ένα άλλο σκυλάκι. Είναι στο χέρι του εκάστοτε αφεντικού, ας το πούμε έτσι, μέσα εισαγωγικά. Γιατί εγώ τον έχω φουλ καλομαθημένο, όπως σου είπα, και τον έχω με τις τροφές με το σολομό, με τα λάδια σολομού για να γυαλίζει το τρίχωμα. Είναι στην τρέλα που έχει ο καθένας. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Ναι. Γιατί δεν είναι θέμα τρέλας. Εμείς δεν υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν τη διατροφή τους. Έτσι ακριβώς. Είναι κοινωνικός. Μικρός όταν ήταν κοινωνικός με τα περιστέρια, με τις γατούλες, με τα πάντα. Τώρα, μεγαλύτερος, μετά από 4 χρονών και έπειτα, έχει αρχίσει να στραβώνει με τα αρσενικά και με οτιδήποτε άλλο εκτός από θηλυκά. Οπότε με κάνει και λίγο υπερήφανο. Σαν πατέρα. Ναι. Σαν πατέρα. Λέει, έκανε ένα γιο στα μέτρα μου. Στα βήματά μου. Δηλαδή, να πούμε ότι έτσι όμως είσαι εσύ. Έτσι. Τελικά είναι ο χαρακτήρας αυτό που λένε πολλοί ότι το ζώο παίρνει το χαρακτήρα του, του ιδιοκτήτη του τέλος πάντων. Έχει αρχίσει από τον Κούκι. Ναι. Δεν έχει τον δικό σου χαρακτήρα κάποια. Ναι, αρκετά, όχι κάποια. Ναι. Υπάρχουν στιγμές. Αλλά που... ένα λεπτό, συγγνώμη, ναι. Παίρνω πάσα σε αυτό που είπες. Έχει πάρει στοιχεία του χαρακτήρα σου από εσένα και ποια, αν ναι. Τώρα, εκτός του γυναίκα, είναι ακόμα πιο εγωιστής, ανεξαρτήτου ράτσας που είναι ήδη εγωιστής, και είναι λίγο έτσι αλλοπρόσαλλος μες στην καθημερινότητά του. Είναι τρελός, είναι οξύθυμος, τρελαίνεται εύκολα. Ταιριάζεται, ναι, αρκετά. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αν το θέλεις, έχει ένα δελματίας, σε σχέση, ας πούμε, με ένα άλλο σκυλί, θα πρέπει να του δώσεις μία συμβουλή ότι πρέπει να έχει πάντα στο νου του κάτι. Ότι ξέρεις κάτι, δεν μιλάμε για να έχει ένα κανισάκι, μιλάμε να έχει ένα δελματίας ή ένα λυκόσκυλο ή ένα ντόπερμαν ή δεν ξέρω εγώ. Ποιο θα του έδινες κάποια συμβουλή από αυτό που ζεις? Το μόνο που θα έλεγες ότι είναι αντιδραστικό, ότι δεν ξέρεις ποτέ. Ότι είναι αντιδραστικό και θέλει να καταναλώσει πάρα πολύ ενέργεια μες τη μέρα του. Γιατί, όπως μου είχε πει και ένας κτηνίατρος, συγκεκριμένα τα δελματίας, αν δεν εκτονώνονται με την πάροδο του χρόνου, αυτό τους γυρνάει σε ένα είδος κατάθλιψης. Άμα δεν εκτονώνονται μέσα στη μέρα τους και όσο περνάει ο καιρός. Οπότε θα τους πρότεινα ότι είναι μεγάλος, αλλά πολύ όμορφος μπελάς. Και μας αρέσουνε. Εμάς, όσο και μεγάλοι να είναι, άμα είναι όμορφοι οι μπελάδες, Μπάρμπαρα και εσύ το ξέρεις καλύτερα. Ναι. Μας αρέσει. Έχουμε λίγο τώρα έτσι ένα μικρό Σαμαράις, γιατί γίνεται να τον έχουμε καλεσμένο και να μην μιλήσουμε. Πρόσφατα τελείωσε και το jazz, δεν είναι και πάρα πολύ καιρός. GNTM, μπαίνεις εκεί έτσι ξαφνικά, το ήθελες, έτυχε. Θα το κάνουμε και αφιέρωμα ξεχωριστά. Ναι, άλλο, απλά έτσι δύο πράγματα δεν μας πει, δεν γίνεται να φύγει. Κοίτα, λίγο πριν βγουν οι αιτήσεις για το GNTM, εγώ ασχολούμουν με τη μεσητεία, με το real estate.
Τώρα, εκεί που καθόμουν σε ένα καναπέ με μια πρώην κοπέλα μου, βλέπω τη διαφήμιση και λέω γιατί όχι. Και επειδή ήταν όμορφη και εκείνη. Μέχρι τότε είχε ασχοληθεί κάτι με αυτά, το σκεφτόσουν ποτέ. Καμία σχέση. Αρκετές προτάσεις είχα, αλλά δεν είχα ποτέ ασχοληθεί γιατί πάντα έπρεπε να δουλεύω αρκετές ώρες για να συντηρηθώ και για να κάνω ένα όνειρο πραγματικότητα να εξελιχθώ στον τομέα των πωλήσεων, α το πούμε έτσι. Και δεν ξέρω πώς και έτσι δήλωσα συμμετοχή, πήγαμε, είδαν οι άνθρωποι. Αναγνωρίσαν την τρέλα που κουβαλάω μάλλον και τα μηδένισα όλα και άνοιξα μια νέα πόρτα στη ζωή μου. Α, όπου αυτή διήρκησε πόσο καιρό μέσα στο παιχνίδι το πρώτο? Έκατσα αρκετά παρά τα... Περίπου 6 μήνες, 5 μήνες μου πες, έλειπες. Εγώ έκατσα 5 μήνες ναι, περίπου. Έκατσε ναι, έκατσε πολύ, έφτασε περίπου στο τέλος. Η εμπειρία αυτή, εάν είχες τη δυνατότητα να επαναληφθεί, θα το είχες μέσα στις επιλογές σου 100 φορές θα την έκανα αυτή την εμπειρία. Πραγματικά μου είχε ανοίξει πόρτες σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί το modeling είναι άρρηκτα συνδεδεμένο είτε με το τραγούδι, είτε με την ηθοποιία, είτε με την τηλεόραση γενικά. Οπότε μου άνοιξε πόρτες που δεν θα μου ανοίγανε ποτέ στη ζωή μου και πλέον κάνω πολλά πράγματα, αλλά με ένα συγκεκριμένο στόχο, τη στιγμή που πριν κάποια χρόνια έπρεπε να δουλεύω και 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Αμέσως μετά από αυτό έρχεται το Just. Το οποίο έρχεται και αυτό έτσι τυχαία ή πάλι ήσουν κάπου... κοίτασε ένα καναπέ και με μία άλλη σχέση, ναι. Λες δεν πας και λες με κάθε σχέση να πηγαίνω και σε ένα reality. Όχι, λοιπόν, ήταν άκρος τιμητικό το τηλεφώνημα από τον κύριο Κοκλώνη, γιατί ως γνωστόν το Just είναι ένας celebrity, ας το πούμε έτσι, μαζί με έναν τραγουδιστή και κάνουν ένα ζευγάρι και προχωράνε στο διαγωνισμό. Οπότε ήταν άκρος τιμητικό το ότι θεωρήθηκα μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που πέρασε από ένα reality και περνάει ακόμα η μπογιά του, να το πω και έτσι. Οπότε δεν μπορούσα επουδενή να αρνηθώ μια τέτοια πρόταση. Αυτή την εμπειρία, επανέρχομαι στην πρώτη ερώτηση, αν πάλι μπορούσες, θα την επέλεγε, θα την είχες πάλι πρώτη? Θα την επέλεγα ξανά, παρότι είναι μια εμπειρία η οποία μου αφήνει μια μικρή πικρία, επειδή έφυγα νωρίς και δεν το ευχαριστήθηκα όσο περίμενε, θα ήθελα. Επειδή έφυγες νωρίς και δεν ήθελες να φύγεις νωρίς, ή επειδή έφυγες νωρίς και νομίζεις ότι αδίκως έφυγες νωρίς? Βάζεις τις φιτιλίτσες σου. Δεν βάζω καμία φιτιλιά εγώ. Θα τις σβήσω εγώ σαν πυροσβέστη και θα σου πω ότι δεν το ευχαριστήθηκα όσο θα ήθελα να το ευχαριστηθώ και νιώθω ότι έφυγα νωρίς. Έξω τι σου λέγανε ότι έπρεπε να το είχες ευχαριστηθεί περισσότερο? Ότι άξιζε να είσαι εσύ μέσα και να έχουν βγει κάποιοι άλλοι για να ευχαριστηθούμε και εμείς απ' έξω περισσότερο? Θα σου πω, στο επεισόδιο που έφυγα, είχα τραγουδίσει τον Ντάρι Ντάρι. Ακόμα από ντροπή προς τον εαυτό μου, δεν το έχω ακούσει στο YouTube, γιατί μάλλον δεν τα πήγα τόσο καλά και ήμουν από τους τελευταίους στην βαθμολογία. Το πρώτο τραγούδι, ποιο ήταν αυτό που σε γνώρισε ο κόσμος στο Just? Ήταν το παλιόπαιδο της Ζόζεφιν, στο οποίο χώραγα πάρα πολύ και φύτερα επειδή είχε ένα κομμάτι rap. Ποιο κριτής οποίο... για σένα ήταν πιο κοντά σε σένα και ποιο πολύ μακριά και από αυτά που πιθανόν σου είπε και από αυτά που εσύ πρεσβεύεις. Δηλαδή βγαίνεις και βλέπεις 4 κριτές από την αρχή, πριν σε κρίνουν. Με ποιον ήξερες ότι από την αρχή ναι μεν, αλλά και με ποιον έλεγες εκεί δεν πρόκειται ποτέ να ταιριάσει? Καθαρά για τον Just λέμε τώρα. Για τον Just λέμε. Ωραία. Βίκη Σταυροπούλου τη λατρεύω, υπερθεάρα. Νομίζω ότι είναι με όλους καλή. Νομίζω ότι είναι με όλους καλή. Ναι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήμουν αρκετά μακριά με την κυρία Μπακοδήμου, η οποία... Βρε παιδί μου, αυτό που έχει το μαράκι. Βρε μαράκι μου και εσύ, τώρα άκου το πιάτο τον παλιό. Θα σου πω και το λόγο. Ή θα είσαι πάρα πολύ κοντά με κάποιον, αυτό το έχει η Μπακοδήμου, ή πραγματικά, σε αυτό ταιριάζουμε πάρα πολύ, εγώ δηλαδή που θα είσαι φανατικός με μένα ή που θα με βλέπεις και θα θες να ξενά, γιατί θα με φοβάσαι. Αλλά βάζω και το συμπλήρωμα. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά την Μπακοδήμου ή τη λατρεύουν ή δεν την μπορούν. Όχι, δεν την μπορούν πλέον. Κατάλαβες τι εννοώ. Το έχει με πάρα πολύ κόσμο. Είναι έντονη προσωπικότητα και αυτό η Μαρία το δείχνει. Την Μπακοδήμου. Ναι, αλλά και Φασουλής λιγάκι έχω ακούσει ότι είναι. Τι θα σου πω συγκεκριμένα, ο κύριος Φασουλής ασχολούταν με το ενδυματολογικό μου πιο πολύ. Και έκρινε. Που λες και επέλεγα εγώ τι θα φορέσω. Πώς σε βρήκε? Στο τελευταίο τραγούδι. Σε οποιοδήποτε τραγουδούσες. Μου είπε καλύτερα να μην ξανατραγουδήσω Γιάννη Πάριο, γιατί τον δικάζω. Και η Δέσποινα. Η Δέσποινα μου είπε επίσης την ίδια... Ατάκα. Την ίδια ατάκα και την ίδια κριτική. Εσύ τελικά με το τραγούδι θα ασχολιώσουν άσχετα τι σου είπαν αυτοί? Ή να στο πω αλλιώς, μετά το παιχνίδι έκατσε, έτυχε καμία πρόταση που σου είπαν ότι να σου πω, θέλεις να το κυνηγήσουμε να δούμε μήπως και, άσχετα αν έφυγες νωρίς ή όχι.
Είναι κάτι που σου αρέσει καταρχήν. Εκτός το ότι είχαμε γράψει ένα κομμάτι μαζί με μια συμπαίκτριά μου στο GNTM και το κάναμε πράξη και πήγε και πάρα πολύ καλά, θα σου πω ότι το τραγούδι είναι μια καψούρα μου, το rap συγκεκριμένα, γιατί με αυτό έχω μεγαλώσει. Οπότε... Θα σε είχα στο Verti Steel, έτσι όπως Verti. Σε βλέπω. Κατάλαβες, Μπάρμπαρα, εσύ που είσαι λίγο πιο πολύ της πίστας. Όχι, νομίζω λίγο πιο rap. Αλλά του πάει το rap για την προσωπικότητά του. Και μια συνεργασία του. Με έναν καλλιτέχνη, είναι στο στούντιο. Να προβλέψω! Όχι, να προβλέψεις. Μην εκεί που είσαι. Λοιπόν. Απλά είναι μεγάλη χαρά και τιμή που μου κάνει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, που το γνώρισα... Και δεν τον έβλεπα σαν αυτό το όνομα που είναι, και είναι μεγάλο όνομα, πιστέψτε με. Τον έβλεπα, τον γνώρισα σαν άνθρωπο και μου έκανε πάρα πολύ. Πες τον, ναι, μακάρι να γίνει συνεργασία. Και κάπου είχες πει για την ανθρωπιά του και για το, τον είχες δει κάπου να τραγουδάει κτλ. Εσύ δεν είχες δώσει αυτή τη συνέντευξη και τον εθαύμαζες και τα... Ναι, εσύ. Εννοείται. Για το θέμα Αδαμαντίδη δεν μιλάμε. Ναι. Κάπου διάβασα την εκδήλωση. Ελπίζουμε, του έκανε μια πρόταση πολύ ωραία ο Δημοσθένης. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία, ακούστε, αυτή η πρόταση θα γίνει εδώ με έναν όρο. Θέμη, στο βίντεο κλιπ θα παίξω εγώ και η Μπάρμπαρα και ο Αχιλλέας. Εντάξει, κάτσε, εμείς δηλαδή κάτσε, παιδί μου, να μην συμμετέχουμε πουθενά. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Καλά, αν βγει το τραγούδι, εννοείται ότι θα είμαστε εκεί πέρα, εννοείται, στο backstage κτλ. Εγώ πραγματικά. Βέβαια, αν με βλέπεις για Verti κτλ., μπορώ να σου γκρεμίσω το όνειρο λέγοντάς σου τώρα live ένα Verti. Ναι. Όχι, εντάξει. Μάλλον δεν το θέλει κανένας εδώ μέσα. Ωραία. Ούτε η κάμερα μας. Να σου πάμε, πάμε στη rap μουσική σκηνή. Υπάρχει κάτι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ ή κάποιος ο οποίος θα μου έλεγες ότι τον τύπο αυτόν, τον rapper, τον πάω, γουστάρω να ήμουν έτσι, όχι να γίνω αντιγραφή, το στυλ του, αυτό που προωθεί, αυτό που πρεσβεύει είναι κοντά μου. Κατάλαβες τι λέω? Τώρα θα σου πω ονόματα που δεν τα γνωρίζεις καν μάλλον. Εγώ έχω μεγαλώσει με μηδενιστή. Καλά, πώς το γνωρίζω, είναι φίλος μου. Με Βίτα Πις και με τον Άσαρκο συγκεκριμένα. Με Βίτα 52 μεγάλωσα κι εγώ. Βίτα 52 με το... Ναι, με το Χιντάλο. Ναι, εντάξει. Και με τον τρίτο. Είναι η Βίτα Πις, ένα συγκρότημα που έχω μεγαλώσει και ο Άσαρκο συγκεκριμένα είναι ένας ράπερ που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μέσα αλλά και ο Μίδε με εκφράζει πάρα πολύ. Μέσα από το τραγούδι θα ήθελες να ταχώνεις για τα κοινωνικοπολιτικά θέματα ή για τα καθημερινά συναισθηματικά. Γιατί ξέρεις, αυτά είναι δύο κατηγορίες που στο ραπ ή ταχώνεις για αυτά που συμβαίνουν οικονομικά ή ταχώνεις για την πρώην με τον πρώην, για τις έτσι, τις τσούλες, μούλες και όλα αυτά. Θα σου πω πρώτα κάτι για τη ζωή μου. Δεν έχω περάσει εύκολα και μεγάλωσα σε μια γειτονιά στη Βικτόρια, στην οποία... Έχεις πολλές εικόνες. Πάρα πολλές εικόνες. Από όλα αυτά που μπορεί κάποιοι ράπερ, τράπερ να τραγουδάνε και να προβάλλουν αυτή τη στιγμή. Από μένα δεν πρόκειται να ακούσεις ποτέ ότι έχω πολλές γυναίκες, κάνω σεξ με πολλές γυναίκες, κάνω χρήση ναρκωτικών στα τραγούδια μου. Δεν πρόκειται πουδενή. Είμαι και λίγο παραπάνω αγαπούλης, οπότε μάλλον για αγάπες και λουλούδια θα τραγουδάω. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Σκορπιός με οροσκόπο καρκίνο. Με οροσκόπο, κάτσε να μιλήσω με τη Λεούση. Ναι, ναι. Ποιος έχει πεθάνει, ο καρκίνος? Ο καρκίνος με έχει πεθάνει. Δηλαδή με το, έχει πεθάνει επειδή με το Σκορπιό το κρατάω το ευαίσθητο κομμάτι, λίγο το κρύβω, το... αλλά έρχεται ο καρκίνος. Ωραία. Και να σου πω κάτι, μια και έτσι το έδειξες το θέμα και τώρα μας βλέπουν και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, τουλάχιστον. Και αγαπάμε Κύπρο πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τελικά, ωραία, μου είπες με την πρώην μου σχέση, είμαι γυναίκα, ο Αχιλλέας είναι γυναίκα κτλ. Τελικά ο τύπος της γυναίκας όμως που εσύ θα κοιτάξεις, εσύ θα κυνηγήσεις και μπορεί να σε κάνει πραγματικά αυτό που λέμε σε παρένθεση, όχι σαν τον Αχιλλέα γιατί δεν γίνεται, σκυλάκι. Κατάλαβες πώς το λέμε. Να, τον να την ακολουθείς. Λοιπόν, ποιος είναι ο τύπος γυναίκας που πριν τη γνωρίσεις λες «Εδώ είμαι και ας φάω τα μούτρα μου». Γιατί αυτός που λέει ότι είμαι γυναίκα σημαίνει ότι ναι, του αρέσουν πάρα. Αλλά αυτός που θα, αυτή που θα σε ρίξει πραγματικά στο χαλί. Να πω κάτι ένα λεπτάκι πριν απαντήσει. Εννοείται. Όταν ένας άντρας, από την εμπειρία μου, ότι είναι γυναίκα. Εσύ που έχεις εμπειρία με άντρες δηλαδή. Σωστά. Πιστεύω ότι τελικά δεν είναι γυναίκα, είναι πολύ αγαπούλας. Γενικά. Απλά είναι αυτό που βγάζει είναι και η άμυνα... είναι η ασπίδα του. Ναι, αυτό θεωρώ. Απάντησε τώρα. Κάπως έτσι είναι, κάνω... γιατί ανεξαρτήτων φλερτ που θα κάνω αρκετά μέσα μια βραδιά, όταν είμαι σε σχέση, είμαι εκεί. Καλά, ναι. Και απλά μόνο πάρει λάθος. Και ποια γυναίκα όμως αυτή που σου αρέσει. Τι στυλ γυναικών, μάλλον, είναι αυτό που θα σε τραβήξει πραγματικά και θα κοιτάξεις και θα κολλήσεις. Από εξωτερική εμφάνιση θα σου πω ότι με ενθουσιάζουν οι ξανθιές, αλλά ερωτεύομαι τις μελαχρινές. Πάρα πολύ. Εμένα πάλι με εντυπωσιάζουν οι ξανθιές,
αλλά με κυνηγάνε και με ερωτεύονται οι μελαχρινές. Ναι. Εσύ όμως επιλέγεις ξανθό. Εγώ όμως επιλέγω το ξανθό. Και πάντοτε σε αυτή την εκπομπή, αν δεν υπάρχει ξανθό, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Κατάλαβες, ναι. Μ' αρέσει το ξανθό. Τώρα από εκεί και πέρα είναι βάση γνωριμίας, να μου κάνει το κλικ. Στην προσωπικότητα η γυναίκα τι πρέπει να έχει και τι πρέπει να μην έχει για σένα, όσο και να σε έχει καψουρέψει, αν έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το τελειώνεις. Σίγουρα πρέπει να έχει προσωπικότητα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Η εκάστοτε προσωπικότητα κρίνεται σε βάθος γνωριμίας. Από εκεί πέρα, σίγουρα το ψέμα είναι κάτι το οποίο δεν το συγχωρώ. Το ψέμα και η απιστία είναι κάτι που δεν το συγχωρώ με τίποτα. Εσύ έχεις απιστήσει? Ποτέ. Όχι. Δεν είπε πριν ότι όταν είναι σε σχέση, είναι σε σχέση. Όλοι το έχουμε κάνει. Όμως όταν ήσουν σε κάποια σχέση, πέρασε από το μυαλό σου. Θες να το κάνουμε λίγο πιο kinky? Δεν είναι live. Όχι, πρέπει να πάω να ντυθώ. Δεν είναι live. Δεν πάει αυτό. Δεν είναι live. Δεν έχει σημασία. Ωραία, λοιπόν. Είναι live. Η απιστία όταν την κάνω και είμαι εγώ και αρκετές γυναίκες, πιάνεται σαν απιστία στη σχέση μου? Πιάνεται. Απλά πιάνεται εις πολλαπλού. Μία φορά τότε στη ζωή μου, επειδή δεν μπορούσα, λύγησα κι εγώ σαν άντρας. Ναι, το σε καταλαβαίνω. Επειδή εγώ το έχω περάσει τουλάχιστον σε 400 φορές. Λοιπόν, επιφυλασσόμαστε. Έχουμε... Θα έρθεις χωρίς τον Αχιλλέα. Και ίσως με όλες τις πρώην να τις στήσουμε εδώ, να πούμε και να κάνουμε και ντεκόρ. Για να μας πούν την εμπειρία τους. Να χρησιμοποιήσουμε σαν προπ. Ή να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τις αγαπάμε τις γυναίκες. Να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Εσύ πες μου πραγματικά από όλα, γιατί είσαι ένα νέο παιδί, αλλά οκ. Έχεις περάσει έρωτες και τα λοιπά, έτσι δύσκολα καλά. Θα τα πούμε. Πες μου πραγματικά, δεν θέλω να πεις το όνομα, υπάρχει αυτή η γυναίκα που μέχρι σήμερα πραγματικά σε ταρακούνησε και ό,τι και να σου συμβεί στη ζωή σου, αυτή η γυναίκα θα έχει το δικό της κομμάτι μέσα εδώ? Και κάποια και στιγμή ίσως σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι και η μαμά των παιδιών μου μελλοντικά. Ναι, μία γυναίκα μέχρι. Υπάρχει. Ωραία. Υπήρχε. Αλλά δεν υπάρχει. Υπήρξε τη ζωή μου. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Θέλω να σε ευχηθώ εγώ πραγματικά ό,τι και να κάνεις να σου πάνε τέλεια. Γιατί επειδή είσαι ειλικρινής και λες τα πράγματα με το όνομά του, σου αξίζει. Και να τον έχουμε πολύ καλύτερο. Σύντομα ξανά κοντά. Ναι, με ένα αφιέρωμα που θα άκου. Ναι. Θα ψάξω. Ναι. Τώρα που από τη φωτογραφία θα μου στείλουν όποιος το είχαν μαζί του και θα μου πούνε Αλέξανδρε Πεγόφ, θα μαζέψω πολλά πράγματα. Και θα έρθω εδώ, Βάρμπαρα, ενημερωμένος. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγόρι, καλή επιτυχία. Καλύτερο, για να ό,τι καλύτερο υγεία. Με τον Αχιλλέα σου. Ευχαριστώ και έχετε πάρα, και οι δύο πάρα, έτσι ονόματα, ξέρεις. Μ' αρέσει ιδιαίτερα. Δηλαδή. Ναι, ιδιαίτερα. Αχιλλέας Δημοσθένης. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Μπαρμπαρίτσα μου, σε ευχαριστώ. Σας αποδεσμεύω, γιατί εσύ ξέρω ότι δεν θα κάτσεις αμέσως μετά. Ναι, ναι. Βέβαια, δεν θα κάτσω ούτε κι εγώ. Γιατί αφού θα φύγετε εσείς, θα φύγω κι εγώ. Έλα, θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα πάω να μάθω ποια ήτανε, με ποια είναι, ποια θα ήθελε, ποια δεν ήθελε. Και αφού κουσκουσάρω, θα έρθω αύριο στην επόμενη εκπομπή. Κλείνω. Όταν έχω μια τόσο ωραία γυναίκα, όταν έχω ξεκινήσει με πολύ ωραία θέματα, όταν έχω ένα τόσο ωραίο άντρα και όταν είμαστε μια τόσο ωραία εκπομπή, να μην κλείσω και με μια πολύ ωραία μόδα. Άλλωστε, σε αυτή την εκπομπή, η ασχήμια, εξωτερικά ή εσωτερικά, δεν χώρεσε ποτέ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
We'll be right back.